Το θέατρο Σοφούλη είναι πανέτοιμο να ξεκινήσει τη χειμερινή περίοδο και κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Στέλλα Παπαδημητρίου, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες για την παράσταση που θα παρουσιάσει στο θέατρο Σοφούλη. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να πω ότι από τις 15 του Οκτώβρη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη θα παίζεται στο Θέατρο Σοφούλη ο μονόλογος της Μπέτη Μαγρίζου, η Πρίκα, σκηνοθετημένη από το Φώτη Μακρύ και την Κλεοπάτρα το Λόγκου, και που παίζω η υποφαινόμενη. Λοιπόν, είναι ένα έργο που αφορά όλο τον κόσμο, θα έλεγα, γιατί έχει να κάνει με τη μοναξιά του ανθρώπου, που δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, η μοναξιά είναι μοναξιά, που μπορεί να συμβαίνει και στα νέα τα παιδιά. Απλά αυτό το έργο είναι ένας μονόλογος καταπληκτικός, αφορά και τα νέα τα παιδιά και τις κοπέλες, γιατί μέσα από εκεί ίσως ξανά αυτοπροσδιορίσουν κάποια πράγματα για τη ζωή τους και να πάρουν και κάποιες αποφάσεις για τη ζωή τους, γιατί όπως λέει και η ηρωίδα, ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν θα πρέπει το χρόνο μας και τη ζωή μας να τη σπαταλάμε, να την αφήνουμε να φεύγει, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να διαχειριζόμαστε πολύ σωστά το χρόνο μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις μεγάλες ηλικίες, αλλά πολύ περισσότερο για τους νέους. Ναι, γιατί συνήθως το συνειδητοποιούμε αυτό όταν είμαστε λίγο μεγαλύτεροι στην ηλικία. Πολύ αργά, που πια τα χρόνια είναι πολύ λίγα μπροστά μας και θα πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε το χρόνο. Όταν είμαστε πιο νέοι, έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε και να τον κατανέμουμε έτσι όπως πρέπει και να τον χαρίσουμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εύχομαι οι Θεσσαλονικείς να τη δουν αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι εξαιρετικό να μην σταθούν στο μονόλογο και νομίζουν ότι είναι βαρετός. Έχει γέλιο, έχει συγκίνηση, έχει αναπόλυση. Και τέλος πάντων θα δούμε και και η Πρίκα τι ρόλο παίζει. Δύσκολη υπόθεση ο μονόλογος τελικά. Για τον ηθοποιό σίγουρα είναι ένα στοίχημα, για τον ίδιο και κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει, να σταθεί. Ναι, είναι δύσκολα, γιατί πραγματικά ο ηθοποιός αισθάνεται πολύ μοναξιά επάνω στη σκηνή, γιατί δεν έχει από πουθενά να κρατηθεί και πουθενά να κρυφτεί. Όμως είναι πρόκληση, έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για έναν ηθοποιό, γιατί έχει να αντιμετωπίσει όλο το κοινό μόνος του και πρέπει να είναι πολύ δεξιοτέχνης για να μπορέσει να κρατήσει το κοινό μία ώρα που κρατάει η παράσταση αφοσιωμένο επάνω του και καθυλωμένο επάνω του. Μπορώ να το πω αυτό, ότι αυτό το έχω καταφέρει. Ο κόσμος πραγματικά δεν αναπνέει. Μία ώρα είναι προσιλωμένος εκεί. Αυτό ήταν και το στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου. Δεν ήθελα το κοινό απλά να παρακολουθεί την παράσταση, αλλά ήθελα και το πέτυχα να ζει μαζί με την ηρωίδα τη διαδρομή της ζωής της. Και αυτό το έχω πετύχει και νομίζω ότι εκεί είναι και η επιτυχία. Μετά τη Θεσσαλονίκη έχετε προγραμματίσει κάτι? Μετά τη Θεσσαλονίκη όχι, δεν έχω προγραμματίσει, γιατί λείπω από τη Θεσσαλονίκη πολύ καιρό. Τώρα μόλις τέλειωσα τις παραστάσεις της ΣΕΡΕΣ, θα έρθω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω η Θεσσαλονίκη να με κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν θα πάω στην Αθήνα θα δω εκεί πώς θα το διαχειριστώ και οπότε τι θα κάνω. Απολαύσω γιατί είναι και πολύ ωραίος χώρος. Έτσι. Πάρα πολύ. Και του πάει, αυτού του έργου του πάει ο χώρος του Θέατρου Σοφούλη. Εγώ θα τους περιμένω τους Θεσσαλονικείς να έρθουν να τη δουν την παράσταση, να μην τη χάσετε. Πραγματικά είναι μια παράσταση κόσμημα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.